βοηθό του εκεί την Εφέλη. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε και πάλι για να μας δείξετε καλή είναι αυτό, Νικόλα. Αυτό είναι ένα είδος σχολιαστό ψωμού που γίνεται άμεσα και εδώ το τρώνε πάρα πολύ. Το λένε μπίσκιτ εδώ. Έχει πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ κοντά στη γέση με τη σχολιάτα. Και το τρώνε με γούτυρο, το βάζουν με κουμπιέρις, με ποσέ αυγά ας πούμε, με μαρμελάδα, ή το τρώνε μαζί με την ομελέτα τους, γιατί είναι γλυκό πικρό. Έχει αυτό το butter milk που θα δούμε μετά. Θα βάλω, πάντα βάζουμε όλα τα υγρά μαζί, τώρα τα στεγνά μαζί στο baking powder. Θα βάλω το φρέσκο μου το δημαράκι, μπορεί να το βάλει και πιο μία-δύο ώρες πριν για να κάνει πιο στο αλεύρι και να αρωματιστεί πιο πολύ. Τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το επόμενο. Τι? Το βούτυρο πρέπει να είναι παγωμένο από το ψυγείο και μικρά κομμάτια. Εάν είναι μαλακό δεν θα έχουν επιτυχία. Το βάζεις και το πιέζεις μαζί με το αλεύρι με τα τέτοια σου να πέσει. Χωρίς να το λιώσεις, εννοώ να το λιώσεις να είναι να υγροποιηθεί με το αλεύρι. Αυτά σαν να γυρίζεις σχολιάτα με κρύο αλεύρι και ξανά και ξανά. Το επόμενο ακριβώς, με τη σειρά ακριβώς, είναι η φέτα. Την έχω κλιματίσει και τη ρίχνω μέσα. Αυτό είναι δικό μου, δικιά μου πατέντα. Και στο τέλος τις ελιές. Τις ελιές φτάσουμε στο τέλος γιατί θα πιέσω λίγο τη γύμνη. Έτσι ώστε να μην την αδρύσει. Και τέλος ρίχνω το βουτυρόγαλα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και απλά το ζυμώνω. Λοιπόν, αυτό εδώ... Ας το βλέπουμε full, μπράβο, να βλέπουμε τι κάνει, ναι. Ναι, εκεί δεν θέλει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αρκεί να πάρει όλο το αλεύρι και δεν, αλλά ούτε είναι και πολύ στεγνό. Και αυτά το πιέζουμε, αλλά αφήνουμε περίπου δύο δάχτυλα πάχος στη ζύμη μας αυτή. Έλα που μένω θέλει για να τα βάζει μέσα. Λοιπόν, και παίρνουμε ένα κόκκι στρογγυλό. Ναι. Και απλά πιέζουμε, δεν στρίγουμε, πιέζουμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και τα βάζουμε σε ένα σιλικονούχο, silicon pad. Σε ταψάκι. Ακριβώς. Ναι. Αυτά εδώ τώρα η Μεφέλη θα τα πάει κατευθείαν στο φούρνο. Δεν θέλει καθόλου σκρίψουν όπως αντίπα. Θα τα πάει στο φούρνο. Τα λέμε και στους τηλεθεατές. Να βλέπουμε λίγο ξανά και τα υλικά, να τα δουν και οι τηλεθεατές. Μας είπες δύο μυστικά. Το ζυμάρι δεν το πολύ πιέζει, δεν το πολύ ζυμώνεις όπως ξέρουμε για το ψωμί. Απλώς το παιδεύεις λίγο το ζυμάρι. Α, να τα έτοιμα! Αχ, ανοίξτε το πλάνο να το δούμε καλά. Ανοίξτε το πλάνο μας, έρχεται από την Αστόρια αυτό το πλάνο. Μακάρι να είχαμε... Αυτά εδώ είναι με τρούφα και αυτά εδώ είναι με ελιά και φέτα. Και αν δείτε ας πούμε... Τι ωραία! Αλλά είναι φοβερό σε γεύση, έχει μεγέντια, αλλά ούτε είναι και πολύ στεγνό. Και αυτά το πιέζουμε, αλλά αφήνουμε περίπου δύο δάχτυλα πάχος στη ζύμη μας αυτή. Έλα που μένω θέλει για να τα βάζει μέσα. Λοιπόν, και παίρνουμε ένα κόκκι στρογγυλό. Ναι. Και απλά πιέζουμε, δεν στρίγουμε, πιέζουμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και τα βάζουμε σε ένα σιλικονούχο, silicon pad. Σε ταψάκι. Ακριβώς. Αυτά εδώ τώρα η Μεφέλη θα τα πάει κατευθείαν στο φούρνο. Δεν θέλει καθόλου σκρίψιμο όπως αντίπα.